Καλή σας μέρα, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Δήμου Άνδρου σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου που έχει τίτλο «Καλοκαιρινή Άνδρος 2015». Αφορά κάποιες τις κορυφαίες φορτιστικές δράσεις. Γιατί στην Άνδρο κάθε μέρα υπάρχουν δράσεις το καλοκαίρι πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αθλητικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Σήμερα θα αναφερθούμε στα πολιτιστικά, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Μαζί μας, εκτός από τον Δήμαρχο Άνδρου, τον κύριο Θεοδόση Σουσούδη, είναι ο Παντελής ο Βούλγαρης, δεν χρειάζεται να πω ο κύριος Παντελής ο Βούλγαρης, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Άνδρου, ενός νέου θεσμού που θα ξεκινήσει φέτος στο ολοκένουργιο ανοιχτό μας θέατρο, ένα καινούργιο κόσμημα του νησιού μας. Βλέπετε τη μαρκέτα του. Σε λίγο θα δείτε και κάποιες φωτογραφίες. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιδρύματος Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως, ο κύριος Νίκος Ιγάλας, και αναμένουμε και την κυρία Ειρήνη Στρατή από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίδας Μουλαβρή. Δυστυχώς σήμερα συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τις καθυστερήσεις των αεροπλάνων, διάφορα, μέχρι την Κροκή, μέχρι, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα δώσω τον, καταρχάς, παράδειξή μου και συγγνώμη, οφείλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα την κυρία Βασιλοπούλου, την οικοδέσποινά μας, η οποία μας φιλοξενεί. Η κυρία Βασιλοπούλου στο Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης, που βρίσκεται, όσοι ξέρετε, από Άνδρο, στο παλιό, πίσω από το Ξενοδοχείο Παράδεισος, στο παλιό παγωπείο Ματζαβελάκη, διοργανώνει κάθε χρόνο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Η φετινή εκδήλωση έχει τίτλο «Από τη Λαογραφία στο Μοντερνισμό». Μια ομάδα, η Greece Revisiting, ανάμεσα στους ανθρώπους που υπάρχει και μια Ανδριώτισσα και Ανώ Πετρίδου, εμπνέεται από τα παραδοσιακά πράγματα που υπάρχουν στο Μουσείο Λαογραφίας και φτιάχνουν η ομάδα αυτή, φτιάχνουν τα παιδιά της ομάδας αυτής, μοντέρνα αντικείμενα. Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά την κυρία Ειρήνη Βασιλοπούλου και δίνω το λόγο στον Δήμαρχό μας, τον κύριο Θεοδόση Σουσούδη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ και μας δίνετε έτσι ευκαιρία να μιλήσουμε για το όμορφο νησί μας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ειρήνη Ματζαβελάκη Βασιλοπούλου για τη ζεστή φιλοξενία της στο St. George Λιγαμπέτους και γενικότερα για τις φιλοξενίες που πάντα μας επιφυλάττει και στο νησί. Τον κύριο Παντελή Βούλγαρη να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Ιδρύματος Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως και την κυρία Ειρήνη Στρατή, η οποία ακόμα δεν έχει έρθει και την περιμένουμε, οι οποίοι είναι παρόντες σήμερα στο πάνελ και θα αναλύσουν το πρόγραμμα το πολιτιστικό του νησιού μας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταμάτη Μαλέλη, Διευθυντή Ειδήσεων του Sky, για την χορηγία επικοινωνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Άνδρος να προβάλλεται μέσα από ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό σε όλη την Ελλάδα. Αγαπητοί μου φίλοι, η Άνδρος είναι ένα πανέμορφο νησί, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε. Θα έλεγα ένα ευλογημένο νησί. Η φύση το έχει πρικίσει με εξαιρετική ομορφιά, με τοπία που εναλλάσσονται, με νερά, με μικρές κοιλάδες, ρεματιές, κατά πράσινα όλα, με τις εκπληκτικές παραλίες που πραγματικά όποιος επισκεφθεί θα τις ερωτευτεί. Στην Άνδρο είναι βέβαιο πως ικανοποιούνται όλοι οι επισκέπτες, και αυτοί που θέλουν να διασκεδάσουν, αλλά και αυτοί που ζητούν την ηρεμία. Πολλές φορές ακόμη και αυτοί που ζητούν την απομόνωση θα βρουν αυτό που θέλουν. Τον τελευταίο καιρό θεωρώ ότι στην Άνδρο γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για τους πλάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας. Πάνω από 100 χιλιόμετρα μονοπατιών έχουν χαρτογραφηθεί και έχουν σηματοδοτηθεί, έτσι ώστε οι λάτρεις της πεζοπορίας να έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν στα μονοπάτια του νησιού με την εξαιρετική φύση την οποία προσπερνούν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους, συναντώντας νερόμυλους, πέτρινα γεφύρια, πολλά νερά και γενικότερα μια εκπληκτική φύση. Επίσης, οι φίλοι του θρησκευτικού τουρισμού έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα εκπληκτικά μας μοναστήρια,
τα οποία έχουν μια ιστορία πολλών εκατοντάδων ετών. Η Άνδρος, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι φυσικές ομορφιές της. Εδώ και αρκετά χρόνια το νησί μας έχει ταυτιστεί με τη διεθνή οικαστική σκηνή. Χάρη στις σπουδαίες εκθέσεις του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Σκουλαβρή, του Ιδρύματος Πέτρου και Μαρίκα Κιδωνιαίος, εκθέσεις που κάθε χρόνο ανεβάζουν πολύ ψηλά το πολιτιστικό επίπεδο στο νησί. Το φετινό καλοκαίρι η Άνδρος κάνει ένα μεγάλο βήμα, ένα ακόμα μεγάλο βήμα, σχεδόν ολοκληρώνεται στο κομμάτι του πολιτισμού. Χάρη στο πρώτο φεστιβάλ Άνδρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό, στο ολοκένουργιο εκπληκτικό ανοιχτό θέατρο Άνδρου. Με κορυφαίες παραστάσεις από την Επίδαυρο, με συναυλίες σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών. Το γεγονός πως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης, αυτό και μόνο αναδεικνύει την ποιότητα και τη φιλοσοφία του θεσμού που ο Δήμος θέλει να δώσει στο φεστιβάλ. Ο Δήμος διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ και με όλες μας τις δυνάμεις θα το προωθήσουμε και θα το στηρίξουμε, έτσι ώστε να αποκτήσουμε στα επόμενα χρόνια διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία σχήματα και καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Ο κύριος Βούλγαρης αμέσως μετά θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του φεστιβάλ και θα αναλύσει τους στόχους του. Όραμα και φιλοδοξία μας είναι το φεστιβάλ της Άνδρου να αποτελέσει ένα κορυφαίο γεγονός για όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να προσελκύσει επισκέπτες από κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι ο Δήμος Άνδρου και όλοι οι Ανδριώτες να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που οραματίστηκε και υλοποίησε την κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου της Άνδρου, τον κύριο Αλκιβιάδη Τάπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βούλγαρη, η Άνδρος. Η Άνδρος μας τροφοδοτεί, την οικογένειά μου και εμένα, επί 25 χρόνια, από τα υπέροχα καλοκαίρια, το αεράκι της, τα τζιτζίκια, τα σίκα, τις μικρές παραλίες και ένα υπόγειο πολιτισμό, αναγνωρισμένο βέβαια, από τον Εμπειρίκο, την Καραγκάτση, τον Πολέμη. Αλλά ο υπόγειος πολιτισμός, αυτός που μας τροφοδότησε τώρα 25 χρόνια, είναι γιατί οι άνθρωποι αφηγούνται. Δεν μπορώ να ξεχάσω την πρώτη συνάντηση με τον Αντώνη Πολέμη, ο οποίος ήταν ο καταπληκτικός αφηγητής ιστοριών. Έμαθα όχι μόνο πράγματα για την Άνδρο, αλλά για την Ελλάδα. Η δεύτερη πλευρά του ήταν ότι δεν άφηνε παράσταση για παράσταση. Δεν υπήρχαν μποφόρ που θα τον κρατούσαν στην Άνδρο για να μην έρθει στην Αθήνα να δει παραστάσεις και να φυγείται από σπάσματα ολόκληρα. Από τον Τένεσι Βίλιαμς, από τον Άρθουρ Μίλλερ, από τον Καμπανέλη. Μετά όλα αυτά τα χρόνια συνάντησα τον πολιτισμό από τους ίδιους τους τόπιους κατοίκους. Δύο θεατρικά σχήματα, τα οποία ερασιτέχνες βέβαια, Βενζινάς, ο ένας αρτοποιός, ο άλλος, υπάλληλοι, οι οποίοι δίναν τον χρόνο δάσκαλοι, δίναν τον χρόνο τους και ανεβάζανε παραστάσεις πάρα πολύ καλές. Η φιλαρμονική από νέα παιδιά, η χοροδία, η κινηματογραφική δέσχη που επί 20 χρόνια, επειδή δεν υπάρχει μόνο η σημερινή κινηματογράφηση στην Άνδρο, προβάλλει ό,τι καλύτερο παίζεται στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα δύο μουσεία, Γουλανδρή και Κιδωνιαίος, που κάθε καλοκαίρι παρουσιάζουν εξαιρετικές προτάσεις πολιτισμού. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, όλος αυτός ο πολιτισμός έδωσε καρπούς, έδωσε τη Μικρά Αγγλία, το βιβλίο της Ιωάννας, το πρώτο μυθιστόρημα και μετά την ταινία που έκανα. Και τώρα πια οφείλω να βοηθήσω σε κάτι μοναδικό, δηλαδή στο όνειρο ενός ανθρώπου
του Αλκιβιάδητά του, που σε αυτές τις δύσκολες εποχές, που δεν είναι δύσκολες μόνο από την οικονομική κρίση, αλλά και από την πολιτιστική κρίση, έδωσε ό,τι μπορούσε για να προσφέρει στον τόπο του ένα μοναδικό κτίριο, ένα μοναδικό θέατρο. Η Κυριακή Κονδυλάτου και ο Κωνσταντίνος Λούγος, οι δύο αρχιτέκτονες που τους γνώρισα, ήταν η πρώτη που γνωριστήκαμε και μιλήσαμε για τη συνεργασία μου. Ο Δήμαρχος, η Αθηνάη Τσατσομύρου που είναι στα πολιτιστικά, αλλά και όλος ο κόσμος της Άνδρου περιμένει από εμάς. Τι περιμένει από εμάς? Εμείς αυτή την εποχή προσπαθήσαμε, προλάβαμε ό,τι καλύτερο από τις παραστάσεις της Επιδαύρου, από σημαντικούς καλλιτέχνες στη μουσική, από νεότερους, να καλύψουμε αυτό το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, να δούμε τι μπορούμε, το μυαλό μας πώς μπορεί να προχωρήσει τον επόμενο χρόνο, γιατί η φιλοδοξία είναι κάθε χρονιά αυτός ο χώρος να είναι ένας ανοιχτός χώρος συνεργασίας, φιλοξενίας, το πιο ενδιαφερόντων καλλιτεχνικών προτάσεων, όχι μόνο στη μουσική και στο θέατρο, αλλά στο κινηματογράφο, στη λογοτεχνία και ποιος ξέρει αργότερα άλλοι χώροι μοναδικοί που έχει άνθρωπος, παλιά σχολεία, πλατείες, να είναι όλο το καλοκαίρι ένα καλοκαίρι πολιτισμού. Την 1η Αυγούστου με συναυλία του Φίλιππου Πιάτσικα και του Γιάννη Μιλιώκα. Μια μουσική αναδρομή από το 1989 μέχρι το 2015. Στις 4 Αυγούστου είναι μια βραδιά jazz από την τριλογία jazz του τον Γιώργο Τρανταλίδη, Γιώργο Κοντραφούρη και Γιώργο Σαμαρά. Στις 9 Αυγούστου ο Δήμος Αυδελιώτης παρουσιάζει για πρώτη φορά ολόκληρη την απολογία του Σοκράτη, του Πλάτωνα, στα αρχαία με υποτίτλους. Με το Δήμο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια πριν, η πρώτη του παρουσία, ήταν στο Happy Day, ήταν ακόμα έφηβος, τον είδα να δουλεύει σε ένα αγιοπλαστείο της οικογένειάς του στο Μαρούσι. Ήταν μια μοναδική φιγούρα και συνεργαστήκαμε πριν από πολλά χρόνια μαζί και έχω αγωνία να δω τι κάνει στα κέντρια. Στις 12 Αυγούστου θα παρουσιαστούν οι Τροάδες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο στη σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. Με την Καλλιοφυλλιά Καραμπέτη, τη Μαρία Κίτσου, την Κόρα Καρβούνη, τον Νίκο Ψαρά και άλλους. Στις 17 Αυγούστου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον Βασίλη Καραλαπόπουλο του Σαχανή στο Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία και απόδοση του Γιάννη Κακλέα. Μαζί του ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Άρης Σερβετάλης, ο Φάνης Μουρατίδης. Στις 20 Αυγούστου η Κατερίνα Πολέμη μαζί με το συγκρότημά της και με special guest το Μάσιμο Ντόνο από την κάτω Ιταλία. Στις 22 Αυγούστου ο Γεράσιμος Τσαγκαράκης σε μια οπτικοακουστική παράσταση με τίτλο «Η γοητεία του θορύβου». Στις 25 Αυγούστου μια αγαπημένη μας η Δήμητρα Γαλάνη σε μια ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με το κουαρτέτο «Χρόνος» και κλασικές επιτυχίες του Τζιτσάνη, του Χατζηδάκη και άλλων. 2 Αυγούστου ο Δημοτικός Οργανισμός Άνδρου θα παρουσιάσει τις Αριστοφανικές Εκκλησιάζουσες. Στις 7 Αυγούστου η θεατρική ομάδα 25η ώρα θα εμφανίσει τη Μαντάμ Σουσού. Στις 17 Αυγούστου θα πραγματοποιήσει συναυλία η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μουσικού Συλλόγου Άνδρους Δημήτρης Σιδέρης. Στις 21 Αυγούστου, επευκαιρία της συμπλήρωσης μιας δεκαετίας από το θάνατο του ιστορικού εμπνευστή και προτεργάτη της μοναδικής Καϊρίου Βιβλιοθήκης, με ομιλητή τον ακαδημαϊκό κύριο Μιχάλη Τιβέλιο. Επίσης θα προβληθεί και τη βραδιά η ταινία του Γιώργου Δάμπαση για τη ζωή και το έργο του Δημήτριου Πολέμη. Τέλος, στις 30 Αυγούστου πραγματοποιείται ο πρώτος μαθητικός διαγωνισμός διηγήματος και ποίησης, Ανδρέας Εμπειρίκος, με θέμα «Μεσόγειος, η θάλασσά μας». Θα πλαισιωθεί από τραγούδια της Μεσογείου με ερμηνεύτρια την Λεωνίκη Δεμήρη, στο πιάνο
ο Σωλής Τινοκλής Νεοφυτίδης. Έτσι τελειώνει ο Αύγουστος που έρχεται και από την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η δουλειά μας για το επόμενο φεστιβάλ. Να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε και για το μυαλό μας, που βέβαια είναι και στις Βρυξέλλες, να έχει καλά αποτελέσματα που όλοι ελπίζουμε. Να είστε καλά. Ξέχασα να αναφέρω τις δύο συνεργάτησές μου, την Αναστασία Καβαλάρη και την Ιωάννα Κλεφτόγεννη. Πάντα ξεχνάω τους πιο στερούς μας συνεργάτες, δεν τα συγχνάω. Η αγωνία μας και το ενδιαφέρον της Ιωάννας και εμένα για τον πολιτισμό στην Άνδρο κρατάει πολλά χρόνια. Το 1992 είχαμε κάνει την πρώτη προσπάθεια, χειμώνα, σε μια παράσταση, με θέμα ο έρωτας στην ποιήση, με την παρουσία του Σταύρου του Παράβα, της Ποταμανίδου, της Μπαζάκα, του Καταληφού, του Τάρλοου, μια βραδιά ποιήσης. Και μάλιστα ήταν χειμώνας, έβρεχε, είχε έρθει όλο το νησί με κεριά, με φαναράκια. Λοιπόν, ο πολιτισμός στην Άνδρο μας ενδιαφέρει όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, αλλά σε όλη την χρονιά και κυρίως, αν θέλετε να σας πω, το χειμώνα, που δεν έχει πολλές εκδηλώσεις. Για το φεστιβάλ όμως, έχουμε καιρό να σκεφτούμε. Υπάρχουν διάφορες ιδέες νέων κινηματογραφιστών. Θα ήθελα πολύ να υπάρχει μια εκδήλωση, ένας Αύγουστος για το Καρδιδάκι και τον Νίνο Ρώτα, που είχαν συνεργαστεί στον κινηματογράφο πολύ. Τον Νικόλα Κιωβάνη να παρουσιάσει δουλειές και των δύο συνθετών. Νομίζω οφείλουμε κάποια στιγμή να τιμήσουμε τον Κώστα Γαβρά. Είναι ιδέες οι οποίες το έβρος τους απλώνεται σε πολλούς συνδυασμούς ενδιαφέροντες που όμως θέλουν χρόνο. Υπάρχουν νέοι συνθέτες πολύ καλοί. Νέοι συνθέτες και Έλληνες και ξένοι. Υπάρχουν οι γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν επίσης πολιτισμό με πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το έχουμε σκεφτεί. Ναι, βέβαια. Ας πούμε, φέτος θα μπορούσε να έχει έρθει η όπερα της Βαλίτσας που ο κ. Μιχαηλίδης, αφιλοκερδός, ήθελε να εμφανίσει την ομάδα αυτή στην Άνδρο. Απλώς η χρονική περίοδος που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, οι τραγουδιστές, η μουσική της Λυρικής, παίρνουν άδεια τον Αύγουστο. Όλο τον Αύγουστο είναι σε άδεια και έτσι δεν μπορούσαν να έρθουν. Όσον αφορά τα οικονομικά, πραγματικά διανύουμε πολύ δύσκολες εποχές και οι Άνδρος έχουμε την τύχη να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πολύ οικονομικά με χορηγίες και ο Δήμος θα συνεισφέρει φυσικά, αλλά χωρίς τους ανθρώπους του νησιού οι οποίοι θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν το φεστιβάλ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Το θέατρο ολοκληρώνεται στις επόμενες ημέρες και θα παραχωρηθεί στο Δήμο. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, πρωτίστως τόσο εγώ όσο και εκ μέρους του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Άνδρου για την πρόσκλησή του σε αυτή τη συνέντευξη κύκλου που διοργάνωσε ο Δήμος, στην οποία μας δίνεται η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις φετινές καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις. Το συγχαίρομαι για αυτή την πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί και να γίνει ευρύτερα γνωστή η συνολική πολιτιστική δραστηριότητα του νησιού της Άνδρου που τόσο τη χαρακτηρίζει. Όπως κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία 21 χρόνια, έτσι και φέτος το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κοινωνιαίων θα παρουσιάσει τους οικαστικούς πλώες. Ο οικαστικός αυτός θεσμός φιλοξενεί έργα νεοελλήνων καλλιτεχνών από την παλαιότερη αλλά και πιο πρόσφατη δημιουργία τους. Πολλά από αυτά τα έργα που εκτίθενται κατά καιρούς στο κοινό εκτίθενται για πρώτη φορά. Ο οικαστικός θεσμός πλώες που παρουσιάζεται τα καλοκαίρια στο Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κοινωνιαίων
έχοντας πέρσι ολοκληρώσει την 20η του διαδρομή, η οποία διεύρυνε με έργα καλλιτεχνών και θεωρητικά κείμενα τις έννοιες των μεταπολεμικών ρεαλισμών, συνεχίζει και φέτος να ταξιδεύει προς νέους στόχους και καινούργιες πορείες. Οι 21η πλώες που θα παρουσιαστούν φέτος από το Σάββατο 1η Αυγούστου και μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου έχουν ως προσδιοριστικό υπότιτλο «Τα νηπενθή και εωθηνά». «Τα νηπενθή», λέξη ομοιρική που ακόμα χρησιμοποιείται στην νεοελληνική μας γλώσσα, κυρίως σε ποιητικές συλλογές, είναι όλα όσα δεν προκαλούν πόνο και θλίψη. Τα εωθηνά είναι όσα εμφανίζονται με το πρώτο φως του ήλιου. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο ζωγράφο, εικονογράφο, χαράκτη και συγγραφέα Ράλι Κοψίδη. Γεννήθηκε το 1929 και απεβίωσε το 2010. Φέτος κλείνουν 5 χρόνια από το θάνατό του. Ο Ράλης Κοψίδης, του οποίου θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά έργα, αξιοποίησε πολλά στοιχεία της μεταβυζαντινής και λαϊκής παράδοσης, συνδυάζοντάς τα εμπνευσμένα με στοιχεία του μετεμπερσιονισμού, του υπερεαλισμού, του εξπρεσιονισμού και του κυβισμού, διαμορφώνοντας τις συνθέσεις του ένα γόνιμο διάλογο παρελθόντος και παρόντος, δύσης και ανατολής, μύθων και καθημερινότητας, αρχέτυπων και πραγματικότητας. Υπήρξε μαθητής και κατόπιν συνεργάτης του Φώτη Κόντομ. Εμπνεύστηκε από την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας, αλλά μέσα από ένα πρίσμα ελευθερίας. Τόνισε ιδιαιτέρως την ανάγκη να γνωρίσουμε βαθύτερα όσα μας χαρακτηρίζουν και μας συγκροτούν ατομικά και συλλογικά, εστιάζοντας περισσότερο στους κινδύνους που αποτελούν το περιβάλλον και στην προστασία του. Λόγω της σεμνότητας που τον διέκρινε, τα έργα του δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά, αλλά δεν πάβει να θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της γενιάς του, όπου μέσα από το εκφραστικό του ιδίωμα υπογράμμισε πόσο απαραίτητη είναι η οικολογική συνείδηση στο σύγχρονό μας πολιτισμό. Με αφορμή το συνοπτικό αυτό αφιέρωμα στο Ράλι Κοψίδη, η ομαδική αυτή έκθεση επικεντρώνεται και παράλληλα επεκτείνεται στις πολλές και ποικίλες σημασίες που εμπεριέχει σήμερα ως έννοια το περιβάλλον. Τα έργα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν παρουσιάζουν εκδοχές τόσο της εξωτερικής φύσης όσο και της εσωτερικής φύσης του εαυτού μας, καθώς επίσης και των τρόπων που επιλέγουμε να ταυτιζόμαστε ή να παίρνουμε αποστάσεις από αυτού του είδους τα περιβάλλοντα, διαμορφώνοντας εν τέλει τη συλλογική και ατομική μας παρουσία και ευθύνη. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι 11 συν 1, δηλαδή 11 καλλιτέχνες συν το Ράλι το Κοψίδη. Με αλφαβητική σειρά είναι οι ακόλουθοι. Χρύσα Βέρνη, Σάββας Γεωργιάδης, Πέρης Ιερεμιάδης, Αντιγόνη Καβαθά, Μάρκος Καμπάνης, Γιώργος Κουβάκης, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Αλέκος Λεβίδης, Φωτεινή Στεφανίδη, Αντώνης Τσακίρης και Μυρτιά Χέλνερ. Συνολικά φέτος θα παρουσιαστούν 179 έργα. Είναι ίσως η μεγαλύτερη έκθεση που έχει κάνει τα 29 τελευταία χρόνια το Ίδρυμα από πλευράς αριθμού έργων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα challenge για εμάς από πλευράς τεχνικής, φωτισμών, και στισήματος. Το σκεπτικό, η επιλογή των καλλιτεχνών και έργων, τα κείμενα της έκθεσης και του καταλόγου που θα εκδοθεί, καθώς και η επιμέλεια της έκθεσης, όπως πάντοτε, ανήκουν στην κυρία Αθηνά Σχοινά, που είναι επιμελήτρια του ιδρύματός μας και αστυνομικός τέχνης. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8 παρατετάτο στο κτίριο του Ιδρύματος στην χώρα της Άμβου. Την ίδια μέρα, στις 11 η ώρα το πρωί, όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί συνέντευξη τύπου μέσα στο χώρο της έκθεσης, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους δημοσιογράφους
να δούνε τα έργα και να συζητήσουν με τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Η όραση λειτουργίας της έκθεσης θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι και από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ εκτός Τρίτης. Όπως πάντοτε, η είσοδος στο κοινό για μας είναι ελεύθερη. Χορηγός της εφετινής έκθεσης είναι το Ίδρυμα Δημητρίου και Ελληνίκας Μωραΐτη. Τα τελευταία χρόνια στηρίζει τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζουμε να σας δούμε όλους την Άμβρο την 1η Αυγούστου να χαρείτε μαζί μας αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Να πω μια και η κυρία Στρατή από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή δεν έχει καταφέρει ακόμα λόγω καθυστέρηση στο αεροπλάνο να φτάσει, είναι κοντά μας. Να θυμίσω ότι από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άμβρου η έκθεση «Man Ray, τα πρόσωπα της γυναίκας», με τίτλο «Τα πρόσωπα της γυναίκας». Ο Man Ray ήταν ένας ιδιόρυθμος εικαστικός, φωτογράφος και διάφορα Αμερικάνος, ο οποίος με το φωτογραφικό του φακό αποτύπωσε τα πρόσωπα της γυναίκας, τα οποία, εκτός των άλλων, τα οποία παρουσιάζονται φέτος στην Άμβρο. Μέσα από 4 φωτογραφικές ενότητες αναγνωρίζει κανείς τριγικές μορφές της μόδας, της τέχνης των γραμμάτων, του χορού, της ηθοποιίας. Δεν τα ξέρω αυτά, το δελτίο τίποτα διαβάζω. Λοιπόν, όπως τη συγγραφέα Γκερτρούντ Στάιν, τη διάσημη συλλέκτρια φίλη της τέχνης και των καλλιτεχνών Πέγκι Γκούντενχάιμ, την ποέμ της παρισινής ζωής Κικί Ντέμον Παρνάς, την ερωμένη του φωτογράφου Λιου Μίλλερ κλπ. Είπαμε ότι η έκθεση ξεκινάει στις 28 Ιουνίου, σε λίγες μέρες, και τελειώνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2015. Επίσης, να σας πω, μια και είναι σύναξη δημοσιογράφου συνέντευξη τύπου, να σας πω ότι φέτος έχουμε και θερινό πανεπιστήμιο ΜΜΕ στην Άμβρο. Να το αναφέρω γιατί βλέπω και κοντά μας την κυρία Τιτανούδη από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Και θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει και αυτός ένας θεσμός που θα φιλοξενούμε στο νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια ερώτηση? Να συμπληρώσω ότι οι δύο εκθέσεις που άκουσα, του Ράδι Κοψίδη και του Man Ray, είναι πράγματα που ήθελα να τα δω χρόνια. Ξέρω ένα μέρος της δουλειάς του Man Ray και σαν δικαστικού και σαν φωτογράφου και σαν φωτογράφου. Δεν είναι απλώς ότι απεικόνισε σε πρόσωπα διάσημα, είναι το πώς τα έχει φωτογραφίσει και σε ποιες στιγμές. Ο δε Ράδι Κοψίδης είναι στην ίδια, αν θέλετε, κατεύθυνση του Τάσου και του Σεμερτζίδη, του Βάλιο του Σεμερτζίδη. Η προσπάθειά του ήταν να αποτυπώσει τον τόπο, τον τόπο που ζούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζουμε να φροντίσετε ώστε να τα ωραία πράγματα που φτιάχνουμε φέτος στην Άμβρο να παρουσιαστούν στα μέσα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ και για την βοήθεια που προσφέρετε όλοι σας για την προβολή του νησιού και σας περιμένουμε όλους 1η Αυγούστου στο ξεκίνημα του φεστιβάλ της Άμβρου να σας φιλοξενήσουμε και να περάσετε ωραία και εσείς μαζί μας. Να είστε καλά.